Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Παρθένης και αυτό εδώ είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Swimming Hacks και Tips. Μέσα από αυτό εδώ το κανάλι, όπως οι περισσότεροι ήδη θα γνωρίζετε, μοιράζομαι μαζί σας την αγάπη μου αλλά και το πάθος μου για το Open Water Swimming 365 μέρες το χρόνο. Συμβουλές για το πώς να κάνετε τα πρώτα σας βήματα στο Open Water Swimming, στην ακτή θάλασσα δηλαδή, τι χρειάζεται για να ξεκινήσετε, τι εξοπλισμό, ασφάλεια στο νερό, τεχνικές Open Water Swimming, αλλά και πολλές υπέροχες και φανταστικές κολυμπητικές προτάσεις για μοναδικές εκδρομές και κολυμπητικές διαδρομές που μπορείτε να κολυμπήσετε σε υπέροχα μέρη στην Ελλάδα. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ, κάντε απλά ένα like στα βίντεο που σας ενδιαφέρουν και ένα subscribe στο κανάλι μου για να σας χτυπάει το κουδουνάκι κάθε φορά και να ειδοποιήσετε κάθε φορά που έχω ένα νέο αλμυρό βίντεο. Μην διστάσετε λοιπόν να μου στείλετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση, όσο χαζή και αν νομίζετε ότι είναι, καμία ερώτηση δεν είναι χαζή, και θα σας απαντήσω πολύ πολύ σύντομα με inbox είτε εδώ στο YouTube, είτε στα social media, Instagram και Facebook, Πέτρος Παρθένης με λατινικούς χαρακτήρες. Φέτος το καλοκαίρι, αφού είχα κάμποσο να κάνω κάποιο επεισόδιο, βρέθηκα επιτέλους στην Κρήτη που τόσο λαχταρούσα και είχα την ευκαιρία να σμίξω για κολύμπι με έναν πολύ πολύ καλό φίλο, τον Πολ Κάλλας, ή όπως εγώ προτιμώ να τον αποκαλώ, Παύλο, μιας και είναι κριτικός, ο οποίος αγαπάει το Open Water Swimming και κυρίως βλέπουμε το κολύμπι μαζί με τον Παύλο από την ίδια περίπου οπτική ματιά. Χωρίς ανταγωνισμό δηλαδή, εξερευνητικά, απολαυστικά, προπονητικά, για λόγους ευεξίας και πάντα στο τέλος κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο γεύμα με γεύσεις και γευστικότατες τοπικές μπύρες. Εκτός από κολυμπητής ανοιχτής θάλασσας, είναι καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είχε την πάρα πολύ καλή ιδέα να με προσκαλέσει εμένα και κάποιους φίλους να κολυμπήσουμε μαζί του σε ένα πραγματικά μοναδικό κολύμπι στη Σπιναλόγκα, το οποίο μας έμεινε αξέχαστο. Το κόνσεπτ, κολύμπι από την πλάκα στη Σπιναλόγκα, ξενάγηση και ιστορική ανάλυση από τον Παύλο και τον ξάδελφο Μιχάλη, το swim buddy του, για την ιστορία του νησιού, επιστροφή πάλι κολυμπώντας στην παραλία της πλάκας και κλείσιμο με ένα υπέροχο φαγητό σε ένα κουκλίστικο κριτικό χωριουδάκι, σε ένα μοναδικό ιταλικό εστιατόριο κάτω από τις ελιές, στο οποίο δοκιμάσαμε μοναδικά χειροποίητα ζυμαρικά και τοπικές μπύρες που τις λατρεύω καμωμένες με αγάπη. Α, ξέχασα να σας πω ότι όλα αυτά τα κάναμε μόνο με το μαγιό μας, τις σημαδούρες μας που είχαν μέσα λίγα φρούτα, αντιλιακό και νεράκι, λίγα αξιοπρεπή ρούχα και flip-flops για την κόσμια επίσκεψή μας στον πολυπαθή αυτό χώρο και φυσικά χρήματα για να αγοράσουμε εισιτήριο για την είσοδο στο νησί. Με τον Παύλο κάναμε κι άλλο ένα υπέροχο κολύμπι στην Νότια Κρήτη και αν είχαμε χρόνο θα κάναμε ακόμα περισσότερα βασισμένα στο βιβλίο του, αυτό εδώ, αλλά το συγκεκριμένο σκέφτηκα να το αποτυπώσω σε βίντεο γιατί έχει συμβολική σημασία εφόσον η Σπιναλόγκα είναι και εξώφυλλο στο καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει ο Παύλος που αφορά τι άλλο, κολύμπι στην Κρήτη. Το κολύμπι στην υπέροχη Κρήτη λοιπόν είναι αυτό εδώ το βιβλίο και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα γιατί είναι γραμμένο με εξαιρετικές λεπτομέρειες, πολλούς χάρτες, φωτογραφίες και πολλές χρήσιμες συμβουλές πλοήγησης open water αλλά και εξήγηση κανόνων open water και φυσικά ασφάλεια στο νερό. Απολαύστε το βίντεο και γνωρίστε τον Παύλο και το βιβλίο του Great Swim. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Λοιπόν, να είμαστε με τον Πολ Κάλλας ή αλλιώς Παύλο Κάλλας εδώ στη Σπιναλόγκα. Κάναμε ένα κολύμπι σήμερα εμπνεσμένο από το βιβλίο σου, Παύλο. Ναι, ναι. Σε λέω Παύλο. Ναι, ναι.
Είσαι πλέον πολύ καλός φίλος, είσαι κριτικός, ζεις στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Αμέ. Είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, αστροφυσικός. Αμέ, ναι, ναι. Και κάποια στιγμή είχες τη φαϊνή ιδέα να φτιάξεις ένα βιβλίο για το κολύμπι στην Κρήτη. Εγώ ενθουσιάστηκα, το πήρα κατευθείαν. Θέλω να μου πεις πώς σκέφτηκες να κάνεις αυτό το βιβλίο. Κοίταξε, κολυμπάω στην Κρήτη 30 χρόνια και είναι τόσο όμορφα, τόσες ωραίες διαδρομές που ήθελα να, το, μάθει, να το μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Σωστό. Όχι μόνο αυτό, και να κάνει και το κολύμπι να είναι ασφαλές, να το κάνει σωστά, χωρίς κίνδυνο. Και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο μου. Το πρώτο μέρος είναι πώς να κολυμπάς σωστά, με ασφάλεια. Και μετά το δεύτερο μισό είναι οι διαδρομές οι αγαπημένες μου, αυτές που μου αρέσουν εμένα. Η Κρήτη έχει 700 παραλίες. Το βιβλίο σου λέει πού είναι οι καλύτερες παραλίες για ένα κολυμπητή. Εδώ στη πλάκα Σπιναλόγκα. Εδώ Σπιναλόγκα, ναι. Αυτό το κολύμπι το έκανε η γιαγιά μου, η Αρτεμισία. Απίστευτο. Πριν 100 Μιλάς χρόνια. Πριν από 100 χρόνια, έτσι. Ναι. Και το έχω ονομάσει Αρτεμισία Swim. Είναι και το εξώφυλλό σου στο βιβλίο. Είναι και στο εξώφυλλο. Είναι φανταστικό, πραγματικά. Ναι, ναι. Είσαι εσύ που βάζεις το σκουφάκι σου και τα γαλάκια σου, ναι, ναι. Και σημαδεύεις το χώρο που βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα, που ήταν για πολλά χρόνια φιλοξενούσε τους λεπρούς. Ναι, σωστά. Μέχρι το 54, μου φαίνεται. Η γιαγιά λοιπόν κολυμπούσε, άρα είναι ένα κομμάτι έμπνευσης από τη γιαγιά. Βέβαια, ναι. Να την τιμήσεις με έναν τρόπο, να το κάνεις εξώφυλλο και να αποτυπώσεις τα κολύμπια σου. Αμέ. Και όχι μόνο αυτό, ο θείος μου, δηλαδή ο γιος της, είναι κολυμπητής, ο Μανώλης Ουδρετάκης. Τον έχω ακουστά. Ναι. Ναι. Ο γνωστός πολιτικός στην Ελλάδα, και εγώ κολυμπάω και οι κόρες μου το έχουν κολυμπήσει. Άρα είμαστε 4 γενιές. Τέλειο. Κολυμπάμε εδώ. Και όχι μόνο εδώ, αλλά το βιβλίο μου έχει άλλα 20 μέρη σε όλη την Κρήτη που μπορεί κάποιος να κάνει ένα πολύ ωραίο κολύμπι. Εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί ακολούθησα τις συμβουλές σου, πήρα το βιβλίο φέτος. Πήγα στο Ρέθυμνο, έκανα υπέροχες ακτές εκεί πέρα, βασισμένο σε αυτά που γράφεις. Είναι πραγματικά όλες οι περιγραφές που κάνεις, ακόμα και για τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξει κάποιος. Όπως για παράδειγμα, σήμερα εμείς κολυμπήσαμε από την πλάκα μέχρι εδώ στη Σπιναλόγκα. Κόψαμε το εισιτήριό μας, μπήκαμε μέσα, βάλαμε τα ρούχα μας, είχαμε τις σημαδούρες, έτσι. Ναι, ναι. Και διάβασα σε κάποια σημεία που έγραφες ότι δεν πας εκεί δεξιά γιατί έχει ρεύματα ή δεν κάνεις αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιος που θέλει να μάθει πολύ ενδιαφέρουσες κολυμπητικές διαδρομές, πόσο μάλλον ένα άνθρωπο που αγαπάει το κολύμπι σαν και εσένα, παίρνει ακριβώς τις πληροφορίες που χρειάζεται. Και μου έκανε εντύπωση που έχεις ακριβείς χάρτες που δείχνει τις διαδρομές, ναι, ναι. Και γράφεις πάρα πολύ ωραία tips. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό έχει να κάνει με τις γνώσεις που είχες στο κολύμπι και ασχολείσαι, ναι. Και την αγάπη για το νησί που αποτυπώνεται σε ένα βιβλίο. Ναι, αμέ. Και για το κάθε διαδρομή στο βιβλίο το έχω κάνει τουλάχιστον 3 φορές. Για να μάθω αν είναι πραγματικά safe για τον... Να έχει ασφάλεια, να κολυμπάτε με ασφάλεια, σωστά. Ναι, ναι, για ασφάλεια. Γιατί, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις μια μέρα και να σου φαίνεται ασφαλής, αλλά την επόμενη μέρα να μην είναι. Άρα, να έχει ρεύματα, κύματα κτλ. Το κάθε, ας πούμε, εδώ στη Σπιναλόγκα πλάκα, αυτό είναι 1 χιλιόμετρο, αλλά πρέπει να το κάνεις αυτό το 1 χιλιόμετρο στο πιο βόρειο σημείο της πλάκας. Για να αποφύγεις τις διαδρομές το marine traffic που έρχεται τακτικά στο, με τους από τουρίστες. Την Ελούντα, από τον Αγιονικόλα κτλ. Βέβαια χρειάζεται σημαδούρα, υπάρχουν και σκάφοι που θα μπουν μπροστά σου. Χρειάζεται σημαδούρα πάντα σε αυτό το κομμάτι. Λίγη τροφοδοσία μέσα, νεράκι κτλ. Νεράκι, ναι. Παντόφλες. Μπορείς να μην... Μπλούζα swim creep. Βέβαια, έτσι. Μπλούζα, αν έχεις την μπλούζα δεν μπαίνεις. Δεν πας σωστά. Τρως πόρτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το κολύμπι μας ήταν 1 χιλιόμετρο πήγαινε και 1 χιλιόμετρο έλα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ πέρα να ξέρεις, το ξέρεις μάλλον, υπήρχε και ένας αγώνας. Ναι. Στην τα Καλλιδόνια. Καλλιδόνια, ναι. Γίνεται νομίζω, κάποιες φορές το ξεχνάνε να το κάνουν. Ελπίζω φέτος να το ξανακάνουν και να το κολυμπήσουμε μαζί. Είναι ουσιαστικά 1000 μέτρα πήγαινε και έλα. Κάνεις μια απόσταση. Αλλά υπάρχει και τα 3 χιλιόμετρα που πάνε γύρω-γύρω από τη Σπιναλόγκα. Νομίζω αυτό είχα κάνει εγώ και είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το 2015 και 2016. Εκεί παρατήρησα το ότι μας πάει και από το σημείο που εσύ λες να μην πάει ο κόσμος, γιατί τότε δεν είχε τουριστικά σκάφη. Οπότε ήταν safe. Αλλά πραγματικά σήμερα την απόλαυσα τη διαδρομή. Μας έφερες με ασφάλεια. Ήμασταν 5 κολυμπητές. Η Βέρα, ο Μιχάλης, η κόρη σου η Νάταλη. Ήταν πολύ ωραίο που ήταν όλοι μαζί. Το βιβλίο πού θα το βρούμε?
Είναι στο Amazon, είναι και σε ηλεκτρονική έκδοση, δηλαδή μπορείς να το κατεβάσεις αμέσως να το έχεις. E-book, το κατεβάζουμε και το έχουμε σε ένα tablet και το... E-book και τέλειο. Έχει όλα τα GPS στο κάθε σημείο που σου λέω πήγαινε εδώ να αρχίσει το κολύμπι. Τέλεια. Έχει και GPS coordinates, το πατάς, τα σημεία που θα πας. Ναι, βγαίνει τέλεια, ένα χάρτη και είναι πολύ βολικό να το κατεβάσεις αμέσως και να το έχεις στο τηλέφωνο σου ή στο τέλεια. Tablet. Τέλεια, ναι, τέλεια. Να σου πω, θα το δούμε στα ελληνικά. Ναι, μακάρι. Τώρα έχουμε σχέδιο. Ελπίζω να το κάνουμε, να έτσι. Να το δώσουμε στα ελληνικά. Γιατί έχει τόσα πολλά ωραία μέρη η Κρήτη. Πάρα πολύ, ναι. Κρίμα να, οι Έλληνες να μην κατεβαίνουν από σωστό, την. Σωστό, σωστό. Η υπόλοιπη Ελλάδα να μην έρθουν στην Κρήτη να κολυμπήσουν. Άρα, μια ευχή για τους WooSwimmers εδώ πέρα. WooSwimmers, τι πρέπει να κάνετε? Να έρθετε στην Κρήτη. Σωστά. Ναι, αμέ. Να κολυμπήσετε. Να απολαύσετε φανταστικές διαδρομές. Ενθουσιάστηκα με τις διαδρομές στο Ρέθινο που τις έκανα εκεί, Αγία Φωτιά, Τριόπετρα και όλα αυτά. Και πραγματικά βλέπεις μια άλλη Κρήτη κολυμπώντας. Ναι, πραγματικά. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο για τους κολυμπητές. Εμείς, ας πούμε, κάνουμε 8 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, 3. Είναι το βιβλίο μου έχει και κάτι διαδρομές και που σε είναι πιο... 50 μέτρα να κολυμπήσεις σε μια σπηλιά. Ακόμα και με τα παιδιλά σου, έτσι. Και να πας ή να κάνεις λιγοπρόσθιο. Βέβαια, και έτσι. Σωστά, αρκεί να έχεις σημαδούρα. Να έχεις σημαδούρα, ιδίως σε ορισμένα σημεία που στο λέω στο βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το εντοπίζεις. Πολύ, ναι. Διάβασα αρκετά σημεία, ναι, που πρέπει να προσέχεις. Ναι, ναι. Ή και έχω φέρει άτομα εδώ που δεν ξέρουν πολύ καλό κολύμπι, ναι, αλλά σιγά σιγά. Αλλά τα έχουν καταφέρει. Αν δεν φοβάσαι τη θάλασσα και είσαι cool, μπορείς να τα καταφέρεις. Τέλεια. Βέβαια πρέπει να προσέχεις το καιρό, πρέπει να είσαι υγιέστατος, δηλαδή να μην νιώθεις άσχημα για κάποιο λόγο. Σωστά. Και να το κάνεις σιγά σιγά και με προσοχή. Με προσοχή. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα καινούργιο βιβλίο που είναι καλή ευκαιρία να σκεφτούμε να γράψουμε, ναι, να έχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Ναι. Εγώ το απόλαυσα το βιβλίο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. WooSwimmers, γεια σας. Πάμε να γυρίσουμε στην πλάκα κολυμπώντας. Είναι ο Πολ Κάλλας, Παύλος Κάλλας, αγαπημένος φίλος από την Καλιφόρνια, ο οποίος όμως είναι και Έλληνας, έτσι. Και από την Κρήτη. Και από την Κρήτη, κριτικός. Όπως είπαμε, η γιαγιά μου και ο παππούς μου είναι από εδώ, από την πλάκα. Τέλεια. Εξού και το εξώφυλλο. Λοιπόν, γεια σας, φύγαμε για κολύμπι, WooSwimmers. Okay, thank you, Petro. Bye. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I